Πόσο πολύ χαίρομαι που σας βλέπω, τις πιο πολλές από εσάς στις επάλξεις. Ήθελα πραγματικά να έχουμε αυτή την επικοινωνία, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς εκ μέρους όλων των Ελλήνων, γιατί με τη στάση σας όχι μόνο τιμάτε τον όρκο που δώσατε, τον επαγγελματισμό που έχετε ως υγειονομική, αλλά γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό που λέμε ευθύνη και κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι απλά κενές λέξεις, και νομίζω ότι σε πείσμα όσων σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αμφισβητούν το εθνικό μας φιλότιμο, αυτό αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά όπλα που έχει η πατρίδα μας μπροστά σε κοινούς κινδύνους. Καταλαβαίνω ότι έχετε έρθει από την Κρήτη, από το Άργος και από την Κομωτινή, και νομίζω ότι έχετε πυροδοτήσει ένα κύμα εθελοντικής προσφοράς νοσηλευτών και γιατρών από όλες τις γωνιές της χώρας. Θα έλεγα ότι είναι ένα δεύτερο κύμα ελπίδας απέναντι στο δεύτερο κύμα επίθεσης του κορονοϊού. Εσείς γνωρίζετε στην πρώτη γραμμή πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην Θεσσαλονίκη, ειδικά και στη Βόρειο Ελλάδα, και πόσο μεγάλη προσπάθεια έχουμε καταβάλει να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, πώς έχουμε αυξήσει τα τεστ, τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά όλα αυτά είναι δευτερεύοντα μπροστά στη δικιά σας προσφορά. Διότι όσο και αν εμείς προσθέτουμε ιατρικό εξοπλισμό, αυτό που κάνει τελικά τη διαφορά είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, είστε εσείς, μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, τα δύσκολα περιστατικά που δίνετε καθημερινά τον αγώνα, πάντα με διάθεση, με χαμόγελο, έστω και αν αυτό δεν φαίνεται πίσω από τις μάσκες σας, αλλά εγώ το βλέπω στα μάτια σας, για να στηρίξετε τους συμπολίτες μας και να βγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι νικητές από αυτήν την μεγάλη μάχη. Θέλω να ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ξεχνάμε. Και πιστεύω ότι η δικιά σας παρακαταθήκη, η έμπρακτη παρακαταθήκη, αποδεικνύει σε όλους γιατί μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και βέβαια ξέρετε καλά ότι και στην Θεσσαλονίκη προχωρήσαμε σήμερα και στην επίταξη ιδιωτικών κλινικών, όταν απειλείται η υγεία, που είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό. Για μένα δεν υπάρχει κρατική και ιδιωτική δράση. Όλες οι δράσεις γίνονται δημόσιες, καθώς η αποστολή τους για ένα διάστημα είναι εθνική. Το είχα περιγράψει αυτό από τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή, όταν είχα πει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να συναντηθούν σε αυτή την κοινή προσπάθεια ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Πάντως, το δικό σας παράδειγμα νομίζω ότι μας δίνει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, διότι προσφέρετε εκτός από τις υπερπολίτιμες υπηρεσίες σας στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, προσφέρετε καρδιά και συναίσθημα, το οποίο χρειάζεται σε κάθε τεχνοκρατικό σχεδιασμό. Αφήσατε τα σπίτια σας, αφήσατε τις οικογένειές σας, ταξιδέψατε σε άλλα σπίτια, σε άλλες οικογένειες, σε όλη την Ελλάδα που σας έχουν ανάγκη. Το σπίτι σας είναι όλη η Ελλάδα, οι οικογένειές σας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι απλά μια ευγενική πράξη, είναι μια βαθιά πατριωτική πράξη, και θέλω στο πρόσωπό σας να σας συγχαρώ ως επαγγελματίες αλλά και ως εθελοντές της πρώτης σειράς, στην πρώτη γραμμή. Κάνατε κάτι το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από τις τυπικές σας υποχρεώσεις, και γι' αυτό σας είμαι προσωπικά, αλλά νομίζω ότι διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, βαθιά υπόχρεος, και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σταματώ εδώ γιατί ο σκοπός δεν είναι να μιλάω εγώ, ήθελα να ακούσω λίγο τις δικές σας εμπειρίες, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία που είστε. Μοιραστείτε μαζί μου όποιες σκέψεις έχετε, πείτε μου τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Είναι μαζί μας και ο Γιάννης Κοτσιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος έχει και αυτός καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να οργανώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, και
Κάποια στιγμή όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια θα ήθελα όποιος από σας θέλετε, είτε ατομικά είτε ομαδικά, να μου βάλετε και τη σκέψη σας στο χαρτί, να μου στείλετε ένα mail, να μου πείτε τι μάθαμε από αυτή την εμπειρία και πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα σε συνθήκες οξίας κρίσης όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε. Εγώ θα ήθελα, είμαι οικονομίδης του Παναγιώτης, κύριε Πρωθυπουργέ, και είμαι από τους νοσηλευτές. Ναι. Είμαι ο μοναδικός άντρας. Είσαι ο μοναδικός άντρας, αυτό έβλεπα. Αυτό έβλεπα, Παναγιώτη. Ναι, γι' αυτό είπα, εγώ έχουμε και έναν άντρα. Είσαι από την Κομωτινή, ήρθες, Παναγιώτη, έτσι, ναι, από το... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Α, εσείς είστε από την Κρήτη, κορίτσια. Μπράβο. Το μήνυμά σου, ειδικά το μήνυμα της ανάγκης να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα και να συμμορφωθούμε με τα αυτονόητα μέτρα τα οποία μας έχει υποδείξει η πολιτεία, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούγεται από εσάς. Και πολύ μεγαλύτερη ισχύ όταν ακούγεται από εσάς σε σχέση με το όταν το λέμε εμείς. Και πιστεύω ότι τώρα έχουμε και ένα πρόσθετο όπλο στη φαρέτρα μας. Ξέρουμε πια ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας από τις αρχές Ιανουαρίου εμβόλια, ούτε καν εμβόλιο, παραπάνω από ένα εμβόλιο, τα οποία δουλεύουν. Είναι ασφαλή
Και είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Και έχουμε ήδη κάνει τον σχεδιασμό μας για τον μαζικό εμβολιασμό ενός σημαντικού ποσοστού του ελληνικού πληθυσμού. Το εμβόλιο θα τεθεί δωρεάν σε όλους, αλλά θα υπάρχει προτεραιοποίηση. Και οι πρώτοι που θα το πάρετε είστε υγειονομικοί. Γιατί είστε στην πρώτη γραμμή, γιατί κινδυνεύετε περισσότερο και γιατί πάνω απ' όλα εσείς πρέπει να προφυλαχθείτε ώστε να μπορείτε να βοηθήσετε με τη σειρά σας τους ασθενείς οι οποίοι σας έχουν ανάγκη. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, αλλά τονίζω θα πάνε καλύτερα μόνο εάν συμμορφωθούμε. Και όταν με το καλό πέσουν τα κρούσματα και μειωθεί η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μπορούμε να ξαναεπιστρέψουμε με κάποια κανονικότητα στις δραστηριότητες μας, πάλι πρέπει να προσέξουμε. Διότι το διάστημα που μεσολαβεί από τότε, σε κάποιες εβδομάδες από τώρα, μέχρι το σημείο που θα έχουμε εμβολιαστεί, είναι σημαντικό και δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε με αδιαφορία, με αμέλεια, αυτό τον ιό, ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος. Και εσείς που είστε στην πρώτη γραμμή, βλέπετε περιπτώσεις ανθρώπων, όχι μόνο ηλικιωμένων, με υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι είναι οι πιο επιρροπείς. Δυστυχώς βλέπετε και περιπτώσεις ανθρώπων πιο νέων, χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Γιατί είναι ένας ιός ο οποίος δεν κάνει διακρίσεις. Και ναι, μεν πολλοί το περνάνε ελαφρά, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δυστυχώς αναγκάζονται να νοσηλευτούν και ακόμα χειρότερα να χρειαστούν να μπουν και σε μονάδες. Είναι μια μάχη ακονική και συλλογική που πρέπει να δώσουμε όλοι μας. Πρέπει να δούμε τα μέτρα, πρέπει να δούμε τους ειδικούς και αν πρέπει να δούμε νικητές όλοι μας για αυτή τη μάχη. Αυτό το πράγμα το μας κάνει να το καταλάβουμε όλοι μας, να κάνουμε λίγο υπομονή. Είναι λιγάκι που πείσετε για να κάνουμε ένα τύπο σαν πέρα σε αυτό το πόδο. Να μπορέσουμε να το σταματήσουμε και να γυρίσουμε όλοι πίσω στην κανονικότητά μας. Και εγώ εύχομαι ειδικά τα κορίτσια από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο βλέπω είσαι, Ευαγγελία, να γυρίσετε πίσω σύντομα. Αλλά να ακούσω λίγο και από, έχουμε και από το ΑΧΕΠΑ, έτσι δεν είναι, κορίτσια τα οποία είναι... Γεια σας. Γεια σας. Θα μας πείτε και εσείς μια κουβέντα από πού είστε καταρχάς, τα ονόματά σας. Α, εσείς είστε από το Άργος, μάλιστα, πολύ ωραία. Είμαστε 5 νοσηλεύτριες και μία μέρα που ακολουθεί την αποστολή. Η κυρία Ιωαννίδου, η οποία είναι στο Ιπποκράτειο όπως είναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Όπως ξέρετε, μαζί με το θάνατο πάει και η ζωή. Πάει και η ζωή και έχουμε κάποιες πολύ ωραίες, πάρα πολύ συγκινητικές ιστορίες από παιδιά που γεννιούνται εν μέσω COVID. Είναι αυτές οι αισιόδοξες ιστορίες που μας δίνουν δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις τραγωδίες του θανάτου. Ευχαριστώ τη διοίκηση, τις διοικητές του ΑΧΕΠΑ, το διοικητή του ΑΧΕΠΑ, όλη την ηγεσία, την νοσηλευτική υπηρεσία, το προσωπικό πάνω απ' όλα για την φιλοξενία, τη συγκινητική υποδοχή, και εγώ συγκινούμενοι που το σκέφτομαι, είναι αυτά που δεν μεταφράζονται με λόγια, αλλά παίζονται με τα μάτια, μεταφράζονται τις ματιές. Ήταν κάτι το εκπληκτικό, αλλά αυτό που βιώνουν οι συνάδελφοί μας εδώ, είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να το είχαμε φανταστεί. Προερχόμαστε από ένα νομό, όπου έχει χαμηλό επιδημιολογικό προφίλ. Φανταστείτε στην COVID τη δική μας, είναι 5 άτομα που νοσηλεύονται σήμερα με σύμφωνα με την καταχώρηση που κάνουμε κάθε μέρα. Φανταστείτε, είχαμε και είδαμε ένα νοσοκομείο COVID. Συνάδελφους, κουρασμένους, δεν ξέρω να το βλέπω που να δώσει απολογία. Τους θαυμάζω γι' αυτό. Ήθελα να είμαι συνέχεια μαζί του. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μας που αμέσως με το που είπε ο κ. Καρτέλης είπε ότι θέλουμε προσωπικό για πάνω, αλλά αποκλείθηκαν όλοι. Η κύρια η γνωστή διευθύντρια της Παιδικής Υπηρεσίας, η κυρία Πετρούλα, προϊστάμενε τα πείγμα μέσω από τη στιγμή που κοιταχτήκαμε και είπαμε θέλουμε να πάμε.
είναι κάτι το φοβερό. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό, και κάνω έκκληση όχι σε εσάς, στην Ένωση των Νοσηλευτών Ελλάδων, να έρθουν αποστολές, μοναδίστες, έμπειρο προσωπικό από όλα τα νοσοκομεία, αλλά μια εβδομάδα να ξεκουράσουν αυτόν τον κόσμο. Μπορούμε. Αχ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να πω ότι σε μια μεγάλη κρίση όλη η χώρα είναι μια ΥΠΕ. Το κουβεντιάζαμε και με τον, και με τον Γενικό Γραμματέα και πρέπει να κάνουμε την αναδιάταξη των δυνάμεων έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, να ξεκουράσουμε και τους συναδέλφους σας οι οποίοι εδώ και τρεις εβδομάδες η Θεσσαλονίκη τουλάχιστον λειτουργεί στα κόκκινα. Και δεν είναι. Εσείς το ξέρετε καλύτερα πόσο δύσκολο και πόσο κουραστικό μπορεί να είναι αυτό. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ήθελα να κάνουμε και αυτήν την τη συνάντηση, πέρα από το να σας πω ευχαριστώ, είναι για να ακουστεί ακριβώς αυτό το οποίο λέτε. Να έρθουν και άλλοι. Όσο κρατήσει, που ελπίζω ότι δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμα αυτή η μεγάλη πίεση, αλλά και μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκουράσουμε τους συναδέλφους σας, οι οποίοι είναι μόνιμα τοποθετημένοι στα νοσοκομεία αιχμής της Θεσσαλονίκης, και να είστε σίγουροι ότι αυτή η φωνή σας και η έκκλησή σας θα ακουστεί, και είμαι σίγουρος ότι θα είσαι ακουστή. Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι πρέπει να πολεμήσουμε τα fake news, τους ανθρώπους οι οποίοι μερικές φορές ανενημέρωτοι ή θύματα κάποιων θεωριών συνωμοσίας πιστεύουν ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν, ότι τα δημιουργούμε, ότι είναι στο φαντασιακό μας. Και έχω ακούσει και εγώ πολλές ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι αρρωσταίνουν και έρχονται και λένε μετά, εγώ δεν πίστευα ότι υπάρχει κορονοϊός. Ίσως επειδή δεν πίστευα, δεν πρόσεχα και τόσο πολύ. Αλλά τώρα σας έρχομαι και σας λέω ότι αυτό είναι πραγματικό και μπορεί να είναι σοβαρό και μπορεί να είναι να αποβεί και ακόμα και μοιραίο. Οπότε είναι πολύ, πολύ σημαντικό να έτσι σπάσουμε και τις τελευταίες επιφυλάξεις για το πόσο σοβαρή είναι αυτή η κρίση που αντιμετωπίζουμε. Να εξηγήσουμε ότι αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει παντού στον κόσμο. Σίγουρα συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Χθες ήμουνα με τους συναδέλφους μου, τους πρωθυπουργούς και προέδρους, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη με κορονοϊό. Όλοι ανεξαιρέτως αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Όλοι. Και να μην σας πω ότι η Ελλάδα ακόμα και σήμερα στατιστικά σε περιπτώσεις κρούσματα ανά 100.000. Ακόμα και τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, πολύ πιεσμένοι, αλλά σε καλύτερη κατάσταση. Δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας στην Ευρώπη, το οποίο να μην αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και εμείς. Βλέπετε χώρες όπως η Ελβετία, ποιος θα το περίμενε. Απίστευτα οργανωμένες χώρες, οι οποίες πια αυτή τη στιγμή φεύγουν άνθρωποι από την Ελβετία και πηγαίνουν στη Γαλλία, γιατί δεν αντέχει πια η Ελβετία να τους περιθάλψει. Άρα είναι σημαντικό να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε κάτι το οποίο έχουμε να το ξαναδούμε από το 1919. Κάθε μια πανδημία που έρχεται
ερχόταν τουλάχιστον κάθε 100 χρόνια. Και όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια, νομίζω ότι αυτές οι εμπειρίες που κουβαλάτε μαζί σας, αυτή η αγάπη του κόσμου, αυτή η αγάπη των ασθενών, αυτή η συλλογική εμπειρία θα σας συνοδεύουν για πάντα. Διότι τη στιγμή της κρίσης, τη στιγμή που η κοινωνία, όχι το κράτος, σας χρειάστηκε, εσείς σηκώσατε το χέρι, ανταποκριθήκατε και αυτή η εμπειρία νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που ζωής για όλους και όλες σας. Και θα είναι πολύ, πολύ σημαντικό και για το τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Και βέβαια είναι και μια εμπειρία και για μας να κοιταχτούμε, να δούμε τις αδυναμίες μας, όχι μόνο τι κάνουμε καλά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα που το κάναμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είχε και έχει ακόμα ελλείψεις σε νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Κάναμε πολλές μαζικές προσλήψεις. Η πρόθεσή μου είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να γεφυρώσουμε πια αυτό το χάσμα το οποίο έχουμε μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών. Και βέβαια αποκτάμε μία παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα σε προσωπικό, σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουμε σήμερα παραπάνω από 1.200 μονάδες που λειτουργούν στη χώρα. Από εκεί που παραλάβαμε 567. Και βέβαια πολλές από αυτές θα προσθέσουμε και άλλες με τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, έτσι ώστε όταν αντιμετωπίσουμε την επόμενη γρίπη, ενδεχομένως την επόμενη πανδημία, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να το ξαναβρούμε μπροστά μας αυτό, να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι και να μην ξεχνάμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι εδώ μόνο για τους ασθενείς COVID, είναι εδώ για όλους τους Έλληνες οι οποίοι αρρωσταίνουν. Ασχέτως οικονομικής δυνατότητας, είναι ένα δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας και χρέος μας είναι να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο και πιο αποτελεσματικό και ακόμα πιο ανθρώπινο, γιατί είναι ανθρώπινο. Και το ανθρώπινο πρόσωπό του είστε πάνω απ' όλα εσείς. Καλησπέρα, εγώ έρχομαι από την Κρήτη, από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, από το Λασίδι. Χθες που ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ για τη διάσκεψη αυτή, το εκτιμάμε. Εγώ θέλω να δηλώσω ότι χθες μας τοποθέτησαν στο... πήγαμε στο Ιπποκράτειο, μας τοποθέτησαν στα πόστα μας. Εμένα με βάλανε σε κλινική COVID. Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι άξιοι θαυμασμού. Πρέπει να τους χειροκροτήσουμε όλοι. Αντιμετωπίζουν πολύ, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι όλο το, σε όλη τη βάρδια, σε όλο το οκτάβο με τις ολόσωμες στολές. Δεν υπάρχει προσωπικό, το γνωρίζουμε αυτό. Τα παιδιά κάνουν πάρα πολλές προσπάθειες και πραγματικά πήραμε εμείς όλα τα μπράβο, αλλά αξίζουν και αυτοί πολύ μεγάλο μπράβο και πρέπει να το πούμε αυτό και να φανεί. Και όλοι μας υποδεχτήκανε με πολύ μεγάλη αγάπη από το νοσοκομείο, από τις περιφέρειες και της Κρήτης, με ζεστασιά και της Θεσσαλονίκης. Και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ γι' αυτό. Ξέρετε, να το πω αυτό στις συντοπίτησές μου. Κάποτε φεύγανε Κρήτες εθελοντές να πάνε να πολεμήσουν στη Μακεδονία για την απελευθέρωσή της. Και ο παππούς μου ήταν ένας από αυτούς. Και τώρα σε έναν άλλο πόλεμο, φεύγετε κι εσείς από την Κρήτη, από το Άργος, από την Κομωτινή, να πάτε να υποστηρίξετε τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, την ώρα που σας έχει περισσότερη ανάγκη. Γιατί προφανώς είναι ένας άλλος κόσμος από τις περιοχές. Είναι αυτό που μας είπατε πριν από το Άργος και από την Κρήτη, οι περιοχές που ευτυχώς ακόμα τις έχουμε προστατεύσει και έχουν χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο. Ξαφνικά να βρεθείς από ένα νοσοκομείο με κανονική ροή σε ένα νοσοκομείο που όπως το ΑΧΕΠΑ ή όπως το Ιπποκράτειο που δουλεύει σε αυτή την ένταση είναι μια τελείως άλλη εμπειρία. Θα είναι νοσοκομείο που λέω ότι έχει κανονική ροή. Ναι. Αρκετά τμήματα, έχουν συντηρηθεί τμήματα. Έχει γίνει ένα ολόκληρο χώρο από το τμήμα COVID. Νοσηλεύονται επειδή απαλλαγώθηκε σε αυτό το ρυθμό, το βαθμό που είναι εντό και στα αναλυτικά όσο φορά όσο ασθενεί.
αλλά νομίζω ότι όλα τα νοσοκομεία έχουν μπει σε αυτό που ονομάζουμε COVID-19. Είναι σαν να έχουν εξαφανιστεί όλες οι άλλες ασθένειες και να νοσηλεύουμε μόνο COVID-19. Γι' αυτό το λόγο ο πληθυσμός πρέπει να πάρει μέτρα προστασία απέναντι σε αυτό το ιό. Η ασκήλα κατά το αυτού του ιού είναι η μάσκα, το καλό πλήστημα των χεριών και οι αποστάσεις. Πρέπει να τηρούνται όλα αυτά τα μέτρα για να βγούμε από αυτό το τσουνάμι που δεν φαίνεται. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για το χρόνο σας, ειδικά για τα κορίτσια τα οποία είναι τώρα στη βάρδιά τους. Να σας πω και πάλι πόσο χάρηκα για την επικοινωνία και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα οποία είπατε εσείς, γιατί νομίζω ότι μας δίνετε σε όλους μας μεγάλη δύναμη και να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία ότι να τηρήσουμε τα μέτρα. Τα βασικά αυτά, να αποφεύγουμε τους συγχρονισμούς, τις συγκεντρώσεις στα σπίτια, έτσι κάνοντας, αξιοποιώντας ενδεχομένως όχι με σωστό τρόπο τους λόγους για τους οποίους βγαίνουμε από το σπίτι, στους χώρους εργασίας να είναι πολύ προσεκτικοί οι εργοδότες, εργαζόμενοι, να φοράνε παντού τη μάσκα εσωτερικά και εφόσον τα κάνουμε όλα αυτά θα πάμε μια χαρά. Σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Ευελπιστούμε και οι πολιτικοί να σταθούν και αυτοί στο ύψος των περιστάσεων και να κοιτάξουμε λίγο το θέμα της υγείας. Αυτό θα το αφήσετε σε εμάς. Χαίρομαι. Να δείτε κι εσείς αντάξει, γιατί έχουμε να παρακολουθεί σαν επάγγελμα, σαν κλάδος, σαν υγεία και έχουμε ταλαιπωρηθεί και σας μιλάμε εγώ και η κυρία Λάμπου, τουλάχιστον που έχουμε τα περισσότερα χρόνια και δικαιούμαστε να μιλάμε για συνολικά κατευθυνσία. Έπρεπε να ακουστεί αυτό το οποίο είπατε και θα κάνουμε και εμείς αυτό το οποίο πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Γεια σας. Να είστε καλά.